μαζί σας μια μικρή ιστορία που αφορά το Λάκη και μένα. Δεν ξέρω αν ο Λάκης τη θυμάται. Σίγουρα μάλλον θα τη θυμάται. Πίσω θα σας γυρίσω στο μακρινό 2007, όταν κάναμε το TV Stars Παρουσιάστε. Ναι. Με τον Ηλία Ψινάκη και τον Κωνσταντή Σπυρόπουλο. Mm. Λοιπόν, ο Λάκης Λαζόπουλος ήταν μάλλον... Δεν θα πω ότι για το political correct θέλω να μιλήσω, για να το πούμε για την πολιτική ορθότητα, για να το πω ελληνικά. Πριν γίνει καθημερινότητά μας, πριν μάθουμε όλοι να σκεφτόμαστε πιο σωστά, να μιλάμε αφού έχουμε σκεφτεί, να προσέχουμε τι λέμε, ο Λάκης αυτό το έκανε το 2007, τότε που ακόμα γελούσαμε με πράγματα που σήμερα δεν θα γελάγαμε, ξέρετε. Τότε λοιπόν στο TV Stars Παρουσιάστε είχε έρθει μία κοπέλα και έκανε το που μας διάβαζε στα αγγλικά. Θυμάμαι. Και είχε πει ο Ηλίας το περίφημο του color τα 9 μέρα. Γελάγαμε, τρέχαμε, ξεβάφαμε κτλ. Έγινε viral αυτό, ακόμα μου το στέλνουνε. Εγώ έχω πάψει να γελάω από τότε που ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από το Altsandiri News τότε στον Αλφα με κατακεράβνωσε και είχε παίξει το βιντεάκι και είπε «Γιατί γελάς, κοπελιά? Γιατί γελάς? Έχεις ένα πλάσμα απέναντί σου που δεν καταλαβαίνει ότι το κοροϊδεύεται και είστε τρεις απέναντί του και το κοροϊδεύεται στα μούτρα του. Το θυμάσαι?» Και γελάτε. Εγώ λοιπόν πολύ στεναχωρημένη του έστειλε ένα mail του Λάκη τότε και του είπα «Συγγνώμη, τρεις ήμασταν, τρεις γελάγαμε. Γιατί τα έβαλες μαζί μου?» Γιατί μου λέει «Από σένα δεν το περίμενα να το κάνεις. Από σένα έχω απαιτήσεις». Ναι. Λογικό είναι. Από τότε λοιπόν που ο Λάκης Λαζόπουλος το 7 δεν θεώρησε αστείο κάτι με το οποίο όλοι γελούσαμε, εγώ όποτε το βλέπω αυτό το βίντεο δαγκώνομαι και αισθάνομαι πολύ δυσάρεστα. Επειδή είσαι πάντα πιο προσεκτική και ως κόρη του Φρέντι Γερμανού που στον πατέρα σου είχε τεράστια. Ξέρω τι αδυναμίες. Και... Έχω κρατήσει το τηλεγράφημά σου ακόμα. Ναι, δεν... Και εκείνος σου είχε. Ναι. Και εκείνος σου είχε. Να το κλείσουμε αυτό. Ήταν μια μικρή ανάμνηση. Απλώς για να σας πω ότι τότε το 7, με αυτό το αστιάκι που γελάσαν όλοι, ο Λάκης μου επεσήμανε ότι «Ναταλία μου, δεν είναι αστείο αυτό». Ο για σένα. Ναι, για μένα, για μένα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί ένας άλλος να έχει τον τρόπο να το πει αυτό. Ναι. Και περνάει. Ναι, περνάει. Ναι, γιατί το βάζει μέσα σε ένα θόρυβο. Και τελείωσε. Εσύ, αυτό που θα δεις, θα πεις είναι. Καταγράφεται αλλιώς στο πρόσωπο ενός του αστείου. Δηλαδή, το political correct έχει πολύ μεγάλη σχέση και με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Το δέχεται. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Και πάντως αυτό ήθελα να σας πω, ότι από τότε εγώ με αυτό το βιντεάκι δεν ξαναγέλασα ποτέ. Και όχι μόνο αυτό, όποτε το βλέπω αισθάνομαι και άβολα. Κλείνει η παρένθεση και πάμε στο... Πολύ κάτω.